Αγία Φεβρονία, τη μνήμη της οποίας τιμάει η Εκκλησία μας κάθε χρόνο στις 25 Ιουνίου. Ήταν περιζήτητη νύφη για τη σωματική της ομορφιά. Το ίδιο όμως έλαμπε και η αγνή ψυχή της. Γι' αυτόν τον λόγο, η Αγία Φεβρονία, σε ηλικία 17 ετών, επέλεξε τον δρόμο της άσκησης και της εγκράτειας στο μοναστήρι που η ηγουμένη ήταν η θεία της, η Βριέννη, και βρισκόταν στη Μεσοποταμία. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, γρήγορα προσαρμόστηκε στους δύσκολους κανόνες της μοναχικής ζωής, βρίσκοντας παράλληλα και χρόνο για να μελετά και να εμβαθύνει τις θείες γραφές. Έγινε υπόδειγμα ανάμεσα στις άλλες μοναχές για τη σύνεση, τον ζήλο, την προθυμία και το ταπεινό της φρόνημα. Κάποια μέρα όμως, ένα στρατιωτικό σώμα το οποίο καταδίωκε χριστιανούς με επικεφαλής τον Σελίνο, έφτασε στο μοναστήρι της Φεβρονίας. Οι άλλες μοναχές κατόρθωσαν να διαφύγουν. Η Αγία όμως, η οποία ήταν άρρωστη, δεν κατόρθωσε να μετακινηθεί. Κοντά της παρέμειναν η ηγουμένη θεία της Ιβριένη και η αδελφή Θωμαής. Οι στρατιώτες, μόλις αντίκρισαν τη Φεβρονία, έμειναν έκπληκτοι από την ομορφιά της. Άφησαν λοιπόν 3 άντρες να τη φρουρούν και οι υπόλοιποι γύρισαν και το ανέφεραν στον αρχηγό τους, τον Σελίνο. Αυτός αμέσως διέταξε και την έφεραν μπροστά του και με κάθε τρόπο την πίεζε να αλλαξοπιστήσει. Πρότεινε στη Φεβρονία να τη δώσει σύζυγο στον ανιψιό του, τον Λυσίμαχο, που κοντά του θα γνώριζε μεγάλη δόξα. Η Φεβρονία όμως προτίμησε να γίνει μέτοχος της δόξας που θα αποκαλυφθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία και με περίσσιο θάρρος περιφρόνησε τις προτάσεις του Σελίνου, ο οποίος, αφού τη βασάνισε, τελικά τη σκότωσε με ξύφος. Να έχουμε όλη την πρεσβεία και την προστασία της μεγάλης μας Αγίας Φεβρονίας. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.